ακούστηκαν πολύ ωραία λόγια, ίσως λίγο αγχωμένα, για να περιγράψουν την ατμόσφαιρα η οποία επικρατεί στις εργασίες της Επιτροπής. Δηλαδή τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό? Να βρίζω ένα τον άλλον? Νομίζω πως δεν έχουν νόημα αυτές οι κορώνες περί συνένεσης και συμφωνίας, γιατί το πρόσημο της πολιτικής της κυβέρνησης δεν είναι μόνο εδώ στην τοποθέτηση στο σχέδιο νόμου για το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά μπαίνει στα πανεπιστήμια που αντί για τους φοιτητές μπαίνουν οι αστυνομικοί κρανιοφόροι, μπαίνει στα νοσοκομεία που σέρνεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στους διαδρόμους την ίδια στιγμή που ο ιδιωτικός τομέας της υγείας πρημοδοτείται και χρηματοδοτείται και γιγαντώνεται, μπαίνει στους δρόμους που η κυβέρνηση καταστέλει κάθε φωνή διαμαρτυρίας απέναντι στην απάνθρωπη πολιτική της. Άρα λοιπόν ούτε συνένεση διαμορφώνεται στον χώρο εδώ πέρα στην Επιτροπή, ούτε καμία συμφωνία προϊονίζεται ή κάτι άλλο. Είμαστε σε απολύτως αντίθετη πολιτική πορεία. Εσείς στηρίζετε τα συμφέροντα της αστικής τάξης και της πλουτοκρατίας. Κάποιοι άλλοι βέβαια προσπαθούν να παραπλανήσουν τους εργαζόμενους και το λαό, ότι μπορεί αυτό το βάρβαρο σύστημα να εξανθρωπιστεί. Εμείς δεν είμαστε εκεί. Άρα βγάλτε μας από το κάδρο του είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, γιατί υπερτονίστηκε αυτό το θέμα. Όσον αφορά το σχέδιο νόμου, ήδη στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που προηγήθηκαν της σημερινής, πέρα από τη γενική τοποθέτησή μας και την έκφραση θέσης επί της αρχής, τοποθετηθήκαμε επιλεκτικά σε κομβικά άρθρα του νομοσχεδίου, γιατί δεν θα ήταν δυνατή η τοποθέτησή μας στο σύνολό τους, καθότι είναι 480 άρθρα. Άρα, κύριε Λοβέρδο, εμείς θα εκμεταλλευτούμε και τη σημερινή συνεδρίαση για να ολοκληρώσουμε αυτά που δεν είπαμε, αν θέλετε, σε καταστρατήγηση της ουσιαστικής έννοιας της δεύτερης ανάγνωσης. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αναλύσαμε λοιπόν τη θέση μας για το ρόλο του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι είναι ένας ισχυρός μηχανισμός του αστικού κράτους, αλλά και την ειδική αποστολή που αναλαμβάνει στην εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς υπεριαλιστικούς οργανισμούς και ενώσεις, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλες προσωρινές ή μονιμότερες συμμαχίες. Διαχωρίζουμε την υπηρεσιακή γραφειοκρατία του Υπουργείου Εξωτερικών από το ανθρώπινο δυναμικό του που υπηρετεί σε αυτό. Και πάνω σε αυτό το υπόβαθρο και στα πλαίσια του εξυγχρονισμού του αστικού κράτους, μέσω του νομοσχεδίου γίνεται μια προσπάθεια να εισαχθούν αλλαγές, ώστε να γίνει αυτό πιο αποτελεσματικό στην εφαρμογή της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, στην υλοποίηση της στρατηγικής του κεφαλαίου. Ήδη στον τίτλο του υποσυζήτησης σχεδίου νόμου προβλέπεται και η διάθεση πόρων για την αναπτυξιακή συνεργασία και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως βέβαια επισημαίνεται στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα. Αυτές λοιπόν οι δεσμεύσεις, στις οποίες με υπερηφάνεια αναφέρονται όλα τα κόμματα του ευρωατλαντικού αποκαλούμενου τόξου, όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο, είναι οι δεσμεύσεις απέναντι στην αστική τάξη και τις διεθνείς συμμαχίες της, στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τίποτε άλλο. Βέβαια, σήμερα η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα έχετε την πολυτέλεια να αντίνετε αυτές τις δεσμεύσεις χρησιμοποιώντας ψευδεπίγραφες ορολογίες ως δίθεν ανθρωπιστικούς στόχους, να επικαλείστε διεθνούς οργανισμούς όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, για να κάνετε τι? Για να δώσετε μια επίπλαστη νομιμότητα στις επιλογές και στα πεπραγμένα σας. Στην πράξη όμως δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μακρύ χέρι των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης των λαών, των χωρών αυτών, των οργανισμών. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τον οποίον επικαλείστε, είναι στη χώρα μας γνωστός στους εργαζόμενους από παλιότερα. Και είναι γνωστές οι επιδιώξεις του να μην μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα στο δημόσιο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό συννοούσα. Και εσείς τον επικαλείστε ως μοχλό παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, του Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας, της Υποσαχάριας Αφρικής. Αυτό το λόγο εξυπηρετούν όλα αυτά τα κονδύλια που ήδη διαθέτεται και προτίθεστε να διαθέσετε και στο μέλλον μέσα από τη λεγόμενη αναπτυξιακή συνεργασία και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτός είναι και ο προπομπός ή και κάποιες φορές ο επίλογος στρατιωτικών επεμβάσεων στις συγκεκριμένες και άλλες περιοχές. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πως η επιθετική στρατιωτική επέμβαση και διάλυση της Ιουγκοσλαβίας έγινε με το πρόσχημα ανθρωπιστικών λόγων. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε πως οι βομβαρδισμοί και η διάλυση της Λιβύης έγινε και πάλι με το πρόσχημα των ανθρωπιστικών επίσης λόγων. Μόνο που ο εξοραϊσμένος ανθρωπισμός που όλοι σας επικαλείστε είναι βαμμένος με το αίμα χιλιάδων αμάχων, εκατοντάδων χιλιάδων ξεριζωμένων. Είναι όλοι αυτοί που τους βαφτίζεστε ή ανέχεστε την ορολογία, τον άθλιο ρατσιστικό χαρακτηρισμό του λάθρο. Όμως άθλια και απάνθρωποι είναι η πολιτική σας. Αρκετά λοιπόν με την υποκρισία γύρω από την αναπτυξιακή συνεργασία και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Συμμετέχετε ενεργά στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος όσων πλουτίζουν από την καταστροφή που αυτές φέρνουν σε άλλους λαούς. Την ώρα που δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πόροι για να καλυφθούν βασικές ανάγκες του ελληνικού λαού για την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση, είσαστε πρόθυμοι με το ψευδεπίγραφο πρόσχημα της αλληλεγγύης να χρηματοδοτήσετε τη διείσδυση των μονοπωλιακών συμφερόντων σε άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν, να το ξεκαθαρίζουμε, δεν είναι αλληλεγγύη. Δεν έχει να κάνει στο ελάχιστο με το περιεχόμενο της έννοιας αλληλεγγύης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι υπέρ των ειρηνικών σχέσεων και της αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς, ιδιαίτερα σε συνθήκες φυσικών καταστροφών όπως είναι οι σεισμοί ή άλλων τεχνολογικών καταστροφών, όπως ήταν η πρόσφατη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρητού. Όταν όμως είναι γνωστό το ποιους υπηρετείτε και από ποιους δεσμεύεστε, δεν μπορούμε να σας έχουμε καμιά εμπιστοσύνη ότι θα σταθείτε αλληλέγγυοι στις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λαοί. Η αλληλεγγύη και η βοήθεια, για να έχει πραγματικό αντίκρισμα, πρέπει να είναι αποσυνδεμένη απολύτως από δεσμεύσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους επικίνδυνους σχεδιασμούς τους, από τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα και της ΜΚΟ. Η πάλη μας είναι καθημερινή, αποσκοπεί στο να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, να αποδεσμευτεί η χώρα μας από τις λυκοσυμμαχίες του κεφαλαίου και να γίνει ο λαός και οι άλλοι λαοί κυρίαρχοι του πλούτου που παράγουν. Τώρα, στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο επίσης περιέχονται διατάξεις σχετιζόμενες με την επανενεργοποίηση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διατηρεί πολύχρονες και ουσιαστικές σχέσεις με τους Έλληνες μετανάστες εργαζόμενους στο εξωτερικό. Και θέλουμε να επισημάνουμε πως το βασικό ζήτημα δεν είναι τι λέει η εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου ή τι αναφέρεται σε βαρύγδουπες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών. Το βασικό είναι τι πρέπει να γίνει στην πράξη για τους Έλληνες μετανάστες, για τους απόδημους και ιδιαίτερα για τις εκατοντάδες χιλιάδες νέους μετανάστες. Τι πρέπει να γίνει με τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ακόμα και για τη μόρφωση των παιδιών τους. Το βασικό λοιπόν είναι τι εκφράζουν, τι νιώθουν οι μετανάστες για την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις. πότε και ποια λύση θα δοθεί στο διαιωνιζόμενο πρόβλημα της τελέχωσης και λειτουργίας των προξενικών αρχών στις χώρες με μεγάλη παρουσία μεταναστών. Για παράδειγμα, στη Βρετανία το μοναδικό σημείο επαφής με το ελληνικό κράτος είναι το προξενικό γραφείο του Λονδίνου. Στη Γερμανία έκλεισαν τα προξενία, παραδείγματος χάρη στην Ιρεμβέργη, στη Λιψία, το Ανόβερο, και μειώθηκε το προσωπικό στο Μόναχο. Παρόμοια κατάσταση υπάρχει στις σκανδιναβικές χώρες και αυτά τα προβλήματα οδηγούν σε λίστες αναμονής για στοιχειώδη ζητήματα και ταλαιπωρούν τους μετανάστες. Όσον αφορά τώρα το όργανο του Συμβουλίου του Απόδημου Ελληνισμού, υπάρχει παρελθόν στη δράση και το ρόλο του. Οι ήδη υποβαθμισμένες ελληνικές κοινότητες και οι ομοσπονδίες τους υποκαθίστανται από διάφορες οργανώσεις, οικονομικά λόμπι με διασυνδέσεις με υπεριαλιστικούς μηχανισμούς. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού θα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, αναβαθμίζοντας το ρόλο διάφορων επιχειρηματιών ως χορηγών. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού λειτουργεί ως κυβερνητικό όργανο και με το νέο νομοσχέδιο ενισχύεται η προσπάθεια χρησιμοποίησής του για την υλοποίηση επιχειρηματικών στόχων. Δίνεται πιο ισχυρό χτύπημα στο μεταναστευτικό κίνημα. Τέλος, για τη μεταφραστική υπηρεσία και τους σχεδιασμούς σας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα εκφράζει την αντίθεσή του στη διάλυσή της και στηρίζει το αίτημα του Συλλόγου των Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών και των άλλων μεταφραστών για τη λειτουργία της. Στην Ολομέλεια την Παρασκευή θα θίξουμε κι άλλα ζητήματα. Όμως, η αιτιολογία ότι η διάλυση της μεταφραστικής υπηρεσίας περιορίζει τη γραφειοκρατία καμιά σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα. Δεδομένου ότι μιλάμε για ένα μεγάλο Υπουργείο, ένα μεγάλο οργανισμό που ασφαλώς είναι κατεξοχήν γραφειοκρατικός οργανισμός. Ήδη καταψηφίσαμε το σχέδιο νόμου επί της αρχής. Η δε θέση μας στο σύνολο των άρθρων που υπολείπονται θα διατυπωθεί στην Ολομέλεια. Δύο λόγια για την τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με μια πρώτη ανάγνωση είναι καλύτερη από το περιεχόμενο του προτινόμενου άρθρου. Βέβαια, δεν λύνει τα υπάρχοντα προβλήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ίδιου του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών. Σαφώς και το επαναλαμβάνω είναι καλύτερη από αυτό το άρθρο. Θα τη μελετήσουμε πιο προσεκτικά και θα τοποθετηθούμε στη συνέχεια των εργασιών στην Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.